Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης στο φαράγγι Κοτσιφού, όπου σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες, η μεγάλη κατολίσθηση βρίσκονται στο επίκεντρο της περιφέρειας Κρήτης, των μελετητών και άλλων φορέων, με στόχο την αποκατάσταση των προβλημάτων και την θωράκιση της περιοχής, όπου επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο. Προς την κατεύθυνση αυτή έγινε η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος δρομολόγησε λύσεις και σκατολιστήσεις στη Μεσαρά. Προσλάβαμε τεχνικό σύμβουλο, τον οποίο είχε η περιφέρεια και σε άλλες τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Καβαθά. Αυτή την ώρα ο μελετητής εκπονεί μία μελέτη για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του θέματος, δηλαδή πώς το συγκεκριμένο σημείο που αποκολλήθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βράχου θα μπορέσει να αποκατασταθεί και το σημείο και ο δρόμος, έτσι ώστε να υπάρξει ένας τρόπος να ανοίξει το φαράγγι, διότι και το άλλο φαράγγι, αν μείνει ανοιχτό αυτό, θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ, το κουρταλιώτικο. Εξετάζονται όλα τα τεχνικά θέματα, τόσο από τον μελετητή όσο και από τον τεχνικό μας σύμβουλο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος. Και παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ήταν ο ίδιος τεχνικός σύμβουλος που χρησιμοποιήσαμε στις κατολιστήσεις της Μεσαράς με απόλυτη επιτυχία. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτεία επιτέλους πρέπει να σκύψει πάνω σε τέτοια ζητήματα υποδομών. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση και γενικότερα το κράτος σε όλες τους τις μορφές θεωρεί τέτοιο είδους έργα μη επιλέξιμα. Πέρα από τα πρόσθετα μέτρα αντιστήριξη στο φαράγγι του Κοτσιφού, στο μικροσκόπιο μπαίνει η διερεύνηση και άλλων τεχνικών λύσεων, όπως η κατασκευή cut and cover, η κατασκευή σύραγγας και όχι μόνο από μελετητές του ΝΟΑΚ που βρίσκονται στην περιοχή. Σήμερα έχουν έρθει μελετητές με τους οποίους έχουμε μια μεγάλη σύμβαση για τον νότιο οδικό άξονα από την Αθήνα, οι οποίοι θα μαζί με την υπηρεσία μας, γι' αυτό και δεν βρίσκεται η υπηρεσία εδώ, θα γυρίσουν όλο το βουνό, το φαράγγι δηλαδή του Κοτσιφού, πιθανές άλλες λύσεις να βρεθούν, άλλη όδευση δηλαδή, αν μπορεί να γίνει στο σημείο εκείνο, όχι στο σημείο, στο φαράγγι αυτό ένα cut and cover, δηλαδή πάνω στο δρόμο, ο δρόμος αυτός να γεμίσει με μπετό και έτσι ώστε από κάτω να διέρχονται τα αυτοκίνητα, να υπάρξει μια ασφάλεια ή μια σύραγγα, ένα τούνελ. Αν μπορεί να γίνει στο βουνό αυτό, από πού μπορεί να εισέλθει κανείς και από πού μπορεί να εξέλθει. Οι πρόσφατες επικίνδυνες βραχοπτώσεις στο φαράγγι Κοτσιφού τέθηκαν επιτάπητο σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης τόνισαν ότι είναι απαράδεκτο το 2024 με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης να μην παίρνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας από κατολιστήσεις. Μετά τον άδικο χαμό μιας γυναίκας από την πτώση βράχου στην Αγία Φωτιά, προκύπτει ξανά το σοβαρό ζήτημα των βραχοπτώσεων, αυτή τη φορά στο φαράγγι του Κοτσιφού, ευτυχώς χωρίς θύματα, σημείωσαν μεταξύ άλλων. Καλούμε και τους κατοίκους της περιοχής να αναλάβουν δράση, να μην σταματήσουν να διεκδικούν τέτοιου είδους κονδύλια και φυσικά, όπως λέει και ο κόσμος, μέχρι πότε θα έχουμε τύχη.